984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία. Το μήνυμα Biden προς τους Αμερικανούς και όχι μόνο κατά την διάρκεια του τηλεοπτικού διαγγέλματός του, αν και όπως πρόσθεσε, μια διπλωματική επίλυση της κρίσης παραμένει εφικτή. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιάνς Στόλτεμπεργκ, πριν τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Συμμαχίας της Βρυξέλλης, δήλωσε ότι το Κρεμλίνο δεν απέσυρε σημαντικές ρωσικές δυνάμεις, αλλά ενισχύει τις δυνάμεις του στα σύνορα της Ουκρανίας με περισσότερα στρατεύματα καθοδόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προέτρεψε τη Ρωσία να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αποκλιμάκωση των εντάσεων γύρω από την Ουκρανία, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η έκκληση μας προς τη Ρωσία είναι ξεκάθαρη, μην επιλέξετε τον πόλεμο, διεμήνησε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Το τέλος των στρατιωτικών ασκήσεων στην Κρυμαία και την αποχώρηση στρατευμάτων από την περιοχή ανακοίνωσε η Ρωσία. Το Υπουργείο Άμυνας έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο το οποίο δείχνει τάγκς και στρατιωτικά αυτοκίνητα να αναχωρούν από την Ουκρανική Χερσόνησο Κρυμαία, την οποία προσάρτησε η Μόσχα το 2014 μετά την ολοκλήρωση στρατιωτικών γυμνασίων εκεί. Το διακύβευμα για τη Ρωσία σε ό,τι αφορά την Ουκρανία ή στην Ουκρανία είναι ψηλό από την άποψη της εθνικής ασφάλειας και δημόσια διακηρυγμένο, ώστε να μην αφήσει κανένα περιθώριο παρερμηνίας από τους δυτικούς. Και βέβαια, όπως δεν είναι καθόλου εύκολο για τους Ρώσους να πλήξουν ευθέως Αμερικανούς, έτσι και για τους Αμερικανούς δεν είναι καθόλου εύκολο να πλήξουν ευθέως Ρώσους, είπε μεταξύ άλλων σήμερα στο 1984 ο Ζαχαρίας Μίχας, συνειδητής και διευθυντής μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας. Στο πλαίσιο της εκπομπής επίσης του Γιώργου Σαχίνη σήμερα παρατέθηκε και ένα εκτενές απόσπασμα από την κοινή συνέντευξη τύπου των Πούτιν Σόλτς που δεν πήρε την έκταση που έπρεπε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης καθότι αφορά ίσως ένα από τα κλειδιά της έντασης, το ενεργειακό, που για την Ευρώπη έχει καταστεί το νούμερο ένα θέμα αυτή τη στιγμή, συμπαρασύροντας ακρίβεια, πληθωρισμό και αυξήσεις σε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Το μεσημέρι αναμένονται οι αποφάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τη χαλάρωση ή όχι των μέτρων. Η κυβέρνηση φέρεται να εισηγήθηκε στους ειδικούς την αύξηση της πληρότητας στα γήπεδα, την επαναφορά της όρθιας διασκέδασης, αλλά και την επιστροφή των σχολικών εκδρομών μετά από 3 χρόνια. Μερίδα επιστημόνων προειδοποιεί ωστόσο ότι πρόκειται μάλλον για ενδυμική αυταπάτη και ότι είναι πρόωρη τέτοια υπερβολική χαλάρωση. Ο ΠΟΗ προειδοποίησε χθες για ένα νέο κύμα μολύνσεων με την παραλλαγή όμικρον που κατευθύνεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Πολιτική και όχι επιστημονική απόφαση, η χαλάρωση των μέτρων, λάθος μήνυμα η λήξη της πανδημίας, σημειώνει από την πλευρά του και ο τομεαρχής υγείας ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός. Ο ίδιος αντιπρότεινε μια βιώσιμη αποκλιμάκωση της υγειονομικής κρίσης με ριζική αναδιοργάνωση του ΕΣΥ και της οικονομικής κοινωνικής ζωής, θέτοντας ως προτεραιότητα τη δημόσια υγεία. Δεν θα υπάρξει τέταρτη δόση εμβολίου στο γενικό πληθυσμό, αλλά μόνο στους άνοσοκατασταλμένους, διευκρινίζει ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέος. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα στη χώρα μας σιγά σιγά ολοκληρώνεται, είπε στο Sky και παρέθεσε τα τελευταία στοιχεία για τον εμβολιασμό στην Ελλάδα. Έχει εμβολιαστεί το 84% του ενήλικου πληθυσμού. Στους εφήβους 15 με 17 το ποσοστό φτάνει στο 50 με 60% και στα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών στο 20%. Στους άνω των 60, μετά την υποχρεωτικότητα, έχει εμβολιαστεί το 91% και απομένει ένα 9% περίπου, δηλαδή 300.000 πολίτες. 1.744 τα κρούσματα κορονοϊού χθες στην Κρήτη και 21.412 πανελλαδικά. Δρύμη κατηγορώ τον Δημήτρη Βρύσαλη για τη διάλυση της δημόσιας υγείας αμέσω του 1984. Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό μιλάει για τις απώλειες ανθρώπινων ζωών, συνέπεια της διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης, τα τραγικά λάθη εντός των νοσοκομείων με τις συγχωνεύσεις κλινικών και την αντιμετώπιση του συνόλου των ασθενειών στις συγχωνεύσεις των νοσοκομείων, ακόμα και σε επίπεδο Κρήτης, καθώς κάποια από αυτά αλλάζουν χαρακτήρα και διαμηνύει ότι οι κινητοποιήσεις των υγειονομικών θα είναι δυναμικές και συνεχές. Σήμερα οι υγειονομικοί πανελλαδικά πραγματοποίησαν μία τρίωρη στάση εργασίας. Την Παρασκευή 18 του μήνα ακολουθεί μία τετράωρη, ενώ στις 23 του Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί 24ωρη πανυγειονομική απεργία του κλάδου. Στο 6,2% ανήλθε ο πληθωρισμός για το μήνα Ιανουάριο 2022 σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελστάτ από 5,1% το Δεκέμβρη και 4,8% το Νοέμβρη. Πρόκειται για ρεκόρ
25 ετίας. Ανταγωνισμός, έλεγχος τιμών για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας, μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, μεταξύ των προτάσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, διαστόματος του Προέδρου του στον 1984. Ο καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πάντιο Κωνσταντίνος Μελάς από την πλευρά του σημείωσε με νόημα ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα που έχει το σοβαρό διαχρονικά πρόβλημα ενός δυσθεώρητου χρέους και άρα των υποχρεώσεων που αυτό συνεπάγεται με ένα λαό με διαρκώς μειούμενη επί 12 χρόνια αγοραστική δύναμη. Αυτή την ώρα, είπε, δεν υπάρχει καν μελέτη για το πόσος και ποιος για το κόστος και πώς επηρεάζει ο εισαγόμενος πληθωρισμός, τι συμβαίνει με τον εγχώριο, ενώ οι επιδοματικές πολιτικές αφορούν και αυτές σε χρήμα από δανεισμό. Η ενεργειακή κρίση δεν θα είναι παροδικό φαινόμενο, τόνισε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλες τις γραμμές της οικονομίας. Σήμερα, επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε ανησυχίες για τον υψηλό και άνισο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενθαρρύνοντας την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αποφύγει τις βεβαιασμένες αυξήσεις επιτοκίων ή τον περιορισμό της αγοράς επενδυτικών προϊόντων. Επιστολή της Ένωσης Συνταξιούχων Ικαρεθύμνου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη λειτουργία των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, την υποστελέχωσή του σε Ρέθυμνο Χανιά και τις πολύχρονες καθυστερήσεις στην απονομή των συντάξεων κύριων και επικουρικών. Του ζητούν να δώσει τις λύσεις που απαιτούνται ώστε να σταματήσει η ταλαιπωρία των πολίτων που έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες του οργανισμού. Νέο εξώδικο στον ΕΦΚΑ για τα λάθη στον επανυπολογισμό των συντάξεων κατέθεσε το NDC, εντοπίζοντας συνταξιούχους των οποίων το ασφάλιστρό τους επανυπολογίστηκε με 20%, ενώ έπρεπε να υπολογιστεί με 32% έως και 43,3% ανά περίπτωση. Το αποτέλεσμα είναι να βγαίνει μικρότερη η ανταποδοτική σύνταξη, όπως σημειώνει, με το λάθος επανυπολογισμό και να ακολουθεί μεγάλη προσωπική διαφορά και μέρη μικρότερη σύνταξη. Εν μέσω σφουδρής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για την συνταγματικότητα του νομοσχεδίου για τον ΕΦΚΑ, αλλά και για την ανάγκη εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, διεξάγεται η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, παράλληλα με τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στον ενιαίο φορέα. Η διάταξη που συγκεντρώνει τα πειρά της αντιπολίτευσης αφορά στη δυνατότητα τοποθέτησης μετακλητών γενικών διευθυντών στον ΕΦΚΑ. Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΜέΡΑ25 μίλησαν για βάναυση καταπάτηση του συντάγματος. Ο Υπουργός Εργασίας υπογράμμισε πως όταν έχουμε ένα οργανισμό που μόνος του έχει το 48% των παραπάνω των πολιτών, πως αυτό είναι ειδική περίπτωση και διερωτήθηκε αν πρέπει να κλείνουν τα μάτια απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγροτοκτηνοτρόφοι των μπλόκων πανελλαδικά. Στα μεγάλα χωράφια απόψε στις 8 το απόγευμα θα προχωρήσουν στο συμβολικό κλείσιμο της Εθνικής Οδού για μισή ώρα, όπως ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτρόφων Μανούσος Σταυριανουδάκης είπε στον 1984, ζητούμενο για τους παραγωγούς είναι το αβάσταχτο κόστος της παραγωγής. Φρένο στα σχέδια των δημοτικών αρχών που επιχειρούν την εκχώρηση υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων στα ιδιωτικά συμφέροντα μέσω των αναπτυξιακών οργανισμών, βάζει απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξετάζοντας την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Εύδημος ΑΕ. Νέα χρηματοδότηση 1 εκατομμύριο ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών έλαβε ο Δήμος Μηνοαπαιδιάδους για την πρόθεση έργων αποκατάστασης των υποδομών, οδικών και συνοδών έργων του Δήμου από τις ζημίες που προκάλεσε ο σεισμός. Σεισμική δόνηση 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 5:24 τα ξημερώματα στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Το εστιακό του βάθος ήταν στα 14,2 χιλιόμετρα και το επίκεντρο 5 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά του Αρκαλοχωρίου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Την ανησυχία των ανθρώπων στην περιοχή μετέφερε μέσω του 1984 ο γραμματέας του Συλλόγου Σεισμοπληκτών Κώστας Γκαντανάτσιος. Αναφορικά με την απόφαση για παράταση λειτουργίας της πλατφόρμας αερογής έως τις 28 Φεβρουαρίου, τόσο για τις πρώτες αιτήσεις των σεισμοπαθών, όσο και τις τροποποιήσεις αυτών που ήδη έχουν κατατεθεί, επανέλαβε ότι ο χρόνος δεν επαρκεί για μια τέτοια διαδικασία. Σε παρεμβάσεις τους επίσης, ο οικονομολόγος Ηλίας Μπαγιουρούκης σημείωσε πως το άνοιξε κλείσε της αρρωγής δεν έχει καμία πρακτική ουσία, καθώς οι χρόνοι ελέγχου αυτοψίας ξεπερνούν την πραγματικότητα, ενώ ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης με την ίδια απορία είπε ότι είναι θέμα που θα δει άμεσα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων στις πληγήσεις περιοχές.
Το καλοκαίρι θα λειτουργήσει η μονάδα του βιολογικού καθαρισμού για τις περιοχές Αγίας Πελαγίας Λιγαριάς ΜΑΠΕ, έργο που θα αναβαθμίσει τουριστικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά την ευρύτερη περιοχή. Το έργο δημοπρατήθηκε πριν από 5 χρόνια και βρίσκεται πλέον στην τελική του φάση, ενώ σήμερα πραγματοποιείται ενημερωτική συνάντηση με δημότες και επιχειρήσεις για τις συνδέσεις με το δίκτυο. Οι επικίνδυνες συμπεριφορές των εφήβων, αντικείμενο δράσης μεταξύ περιφέρειας και ΕΛΜΕΠΑ. Την προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου δράσης ενάντια στις επικίνδυνες συμπεριφορές, την παραβατικότητα και τη χρήση ουσιών από εφήβους. Παρέμβαση στο άτομο, την οικογένεια, το σχολείο και την κοινότητα συνυπέγραψαν περιφέρεια και ΕΛΜΕΠΑ. Οι δράσεις αναμένεται να βρεθούν σε εξέλιξη για την νέα σχολική χρονιά. Πιλωτικά θα συμμετέχουν 6 δήμοι της περιφέρειας Κρήτης, Γόρτινας, Φεστού, Ανογείων, Μυλοποτάμου, Αποκορώνου και Οροπεδίου. Στη σύλληψη ενός Έλληνα ηλικίας 58 ετών για ασυλλογικές πράξεις σε βάρος της ανηλικής ανιψιάς του, της οποίας ήταν και ανάδοχος γονέας, σε περιοχή του νομού Λασιθίου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Το παιδί ηλικίας 11 ετών φέρεται να εκμυστηρεύθηκε την κακομεταχείρισή του από το θείο του και την σεξουαλική παρενόχληση στη δασκάλα του. Την ενοχή του κατηγορουμένου για την δολοφονία του Όθωνα Ανδρουλιδάκη ζήτησε ο εισαγγελέας στη δίκη σε δεύτερο βαθμό για το στιγερό έγκλημα με κίνητρο ελάχιστα χρήματα που είχε στο σπίτι του ο άτυχος συνταξιούχος. Έβαψε τα χέρια του με αίμα και ρίχνει τις ευθύνες στον ανήλικο που έχει καταδικαστεί σε κάθριξη 25 ετών. Να τον κρίνεται ένοχο και για την ανθρωποκτονία και για τη ληστεία, ανέφερε στην αγόρευσή του ο κύριος Μαρκάκης. Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σε βάθος 30 χιλιόμετρων έπληξε τα νησιά Μαδέρα. Η Κίνα θα αυξήσει φέτος την κατανάλωση άνθρακα προκειμένου να στηρίξει την οικονομική της ανάκαμψη μετά τις ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας που αντιμετώπισε, όπως ανακοίνωσε ο Κινέζος Πρωθυπουργός, παρά τις δεσμεύσεις του Πεκίνου να μειώσει τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Για ομαδικούς βιασμούς παιδιών και γυναικών κατηγορεί η Διεθνής Αμνηστία τους αντάρτες της Δικράη στην Αιθιοπία. Απόψε κορυφώνεται η Πανσελίνος του χιονιού, είναι το τελευταίο λόγιο φεγγάρι του φετινού χειμώνα. Εμφανίζεται πλήρης για 3 ημέρες από χθες μέχρι και αύριο Πέμπτη. Ονομάστηκε έτσι λόγω της πυκνής χιονόπτωσης που κατά κανόνα εμφανίζεται αυτό το μήνα στη Βόρεια Αμερική και πήρε το όνομά της από τους ηθαγενείς κατοίκους της. 9.84. Νέα και σπορτς. Στην ώρα τους. Ο Κουρτσίλας θα είναι διαιτητής στο εξαναβολής παιχνίδι του Όφη με τον Ατρόμητο σήμερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Δράσεις στη Super League 2 σήμερα το μεσημέρι. Στον Νότιο Όμιλο παίζουν Λεβαδιακός Διαγόρας και Φυσιά Καραϊσκάκη Σάρτας, Επισκοπή Εργοτέλης, Ρόδος Αστέρας Βλαχιώτη, Ηρόδοτος Χανιά Εγάλεως Ζάκυνθος, Καλυθέα Όφη Ιεράπετρας, ΑΕΚ Β' Παναθηναϊκός Β', ΡΕΠΟ Αιγαίου Καλαμάτα. Στο Λασίδι σήμερα οι μεικτές της ΕΨΗ κατά των 15 και 17 προκειμένου να αγωνιστούν για την τρίτη αγωνιστική του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος προεπιλογής εθνικών ομάδων. Την τελευταία του πνοή άφησε ο βετεράνος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Βασίλης Μποτίνου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΑΤ. Εισήχθη με κορονοϊό στο κρατικό Νίκαιος από τις 9 Απρώτου 2022 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ όπου και σήμερα κατέληξε. 84. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός, άνεμοι από νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ έως τους 17 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Κρήτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Σφακιανάκης. Καλό μεσημέρι.